Θέλω να πω όμως δύο λέξεις για το όλο θέμα που δημιουργήθηκε και ακούστηκε και το δικό μου όνομα. Θέλω να μιλήσω για τις τοποθετήσεις που κάναν οι επικεφαλείς και κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περί ηθικού και νόμιμου. Το πρόγραμμα βγήκε για όλες τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, όπως είναι και οι επιχειρήσεις των αντιπεριφερειαρχών που υπέβαλαν αίτηση, των περιφερειακών συμβούλων της συμπολίτευσης που υπέβαλαν αίτηση, των περιφερειακών συμβούλων της αντιπολίτευσης και της Μίζωνος και της Ελάσσονος που υπέβαλαν αίτηση, των σύζυγων τους, των γαμπρών τους, των αδελφών τους και ούτω καθεξής. Όλοι οι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, λοιπόν, είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σίγουρα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που το είχαν ανάγκη. Το πρόγραμμα όμως δεν μπορούσε να καλύψει τους πάντες. Μακάρι να μπορούσε. Ήταν νόμιμο? Ναι, ήταν νόμιμο. Ήταν ηθικό? Σίγουρα δεν ήταν ανήθικο όπως το παρουσιάσατε όλες αυτές τις μέρες. Την ηθική μας δεν περιμέναμε τώρα να τη δείξουμε ούτε να την αποδείξουμε. Ίσως για κάποιους να ήταν ηθικό να κλείσουν οι επιχειρήσεις όλων αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά και να μείνει στον δρόμο το προσωπικό που απασχολεί. Σίγουρα θα ήταν ηθικό για κάποιους. Ίσως πάλι θα ήταν καλό να κάνουμε μια πρόταση, όπως είπε και ο αγαπητός κύριος Μάνος, να κάνουμε μια πρόταση να αλλάξουμε το εκλογικό σύστημα και να συμμετέχουν στις εκλογές μόνο δημόσιοι υπάλληλοι που θα έχουν συγγενείς Α, Β, Γ, Δ βαθμού εξαίματος σε ευθεία γραμμή, σε πλάγια γραμμή, εξαχιστίας και να είναι όλοι κρατικοδίαιτοι για να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που δεν κάναμε και θα μπορούσε κάποιος να μας κατηγορήσει είναι να ενημερώσουμε τον Περιφερειάρχη μας. Γιατί? Γιατί κανείς δεν σκέφτηκε ότι κάνει κάτι μη νόμιμο ή μη ηθικό όπως το θέτετε εσείς. Αν ο στόχος σας ήταν να χτυπηθεί με αυτόν τον τρόπο το ήθος του Περιφερειάρχη, δεν νομίζω να το καταφέρατε. Γιατί κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για την ηθική του Γιώργου Κασαπίδη. Χρόνια τώρα έχει αποδείξει το ήθος του και την ποιότητά του. Ακόμα και μετά από όλα αυτά που υπόθηκαν. Αν ο Γιώργος Κασαπίδης θελήσει τις παραιτήσεις των αντιπεριφερειακών, θα τις έχει σήμερα και όλο στο γραφείο του. Δεν καλύψαμε την ανηθικότητα με το μανδύα του δικαίου. Ούτε εμείς, αλλά ούτε και εσείς οι υπόλοιποι που κάνατε αίτηση, είτε εσείς είτε οι συγγενείς σας, ανεξάρτητα αν καταφάγαμε που ξεκίνησε με 10 εκατομμύρια και το οποίο το τετραπλασιάσαμε, το κάναμε 40 εκατομμύρια με πολύ μεγάλη προσπάθεια του Περιφερειάρχη. Ένα πρόγραμμα όμως που αφορούσε την πρώτη περίοδο της πανδημίας, που θέλησε να στηρίξει τις επιχειρήσεις που εκείνη την περίοδο είχαν πληγεί από την πανδημία. Κανείς δεν φανταζόταν τι θα γινόταν τον Οκτώβριο. Η σκέψη μας ήταν μόνο θετική, βλέποντάς την μέσα από το πρίσμα της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία. Μια πανδημία που περιέλαβε τους πάντες. Τα αποτελέσματα του προγράμματος βγήκαν με αριθμητικούς τρόπους και αριθμητικούς παράγοντες, χωρίς κανείς μα κανείς να μπορεί να επέμβει σε αυτό. Έγινε ο έλεγχος από τον ενδιάμεσο φορέα και Πανέμ, ευτυχώς. Ήταν ένα πρόγραμμα που είχε τα ίδια κριτήρια σε όλες τις περιφέρειες, κριτήρια που δεν τα έθεσε η Περιφερειακή Αρχή. Εξαιρούμε το ταβάνι, γιατί όπως είπαν οι ειδικοί, δεν ήταν κριτήριο. Και είναι κρίμα κάποιοι επαγγελματίες να αισθάνονται την ανάγκη να απολογούνται για το αν κατέθεσαν αίτηση για το πρόγραμμα ή γιατί πήραν λεφτά από αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην πραγματικότητα, τόσο πιο αποτελεσματικά θα βοηθήσουμε την κοινωνία. Η έγερση των παθών έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.